Πάμε να δούμε τι είπε και η Πενελόπη Αναστασοπούλου επί του θέματος. Αρχικά πώς είσαι? Είμαι καλά, ευχαριστώ. Ετοιμάζεστε για τη Ματίλντα? Ετοιμαζόμαστε πυρετοδός για τη Ματίλντα. Πώς πάει αυτό? Πάει καλά, είναι δύσκολο, αλλά είμαστε για τα δύσκολα. Το ξέσπασμα του Χρήστου Μάστορα, ο οποίος ανέβασε στα social media ένα post που μεταξύ άλλων έλεγε ότι η τηλεόραση υποχαυνώνει. Είναι η άποψη του Χρήστου, τον σέβομαι τον Χρήστο, δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Ούτε ξέρω τι τον ώθησε να πει κάτι τέτοιο, αλλά είναι η αλήθεια του. Δεν μπορώ να πω κάτι, δεν μπορώ να πω κάτι ούτε κατά ούτε υπέρ. Παιδιά, το πώς νιώθει ένας άνθρωπος όταν νιώθει προσβεβλημένος ή όταν βάλεται, και πάλι λέω, για να μην είμαι άδικη, δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Ξέρω γύρω-γύρω πράγματα, ούτε το έχω δει ούτε έχω ακούσει. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια του, θα πρέπει να ρωτήσετε τον Χρήστο. Αν ο άνθρωπος αυτός ένιωσε ότι πιέζεται εκείνη την ώρα, θεωρώ ότι πρέπει να τον αφήσει στην ισχύα του. Αυτό μόνο έχω να σου πω. Αν το έβλεπα, μπορεί να είχα να σου πω κάτι παραπάνω. Αλλά και πάλι, τι σημασία έχει η δική μου η άποψη όταν ένας άνθρωπος νιώθει άβολα με κάτι? Στο λέω γιατί και εσύ είσαι ένας άνθρωπος που έχεις βάλει και τα όρια στους δημοσιογράφους όταν έχει χρειαστεί. Πρέπει να τα βάζουμε στη ζωή μας γενικότερα. Αλλιώς θα είμαστε έρμεα από οποιοδήποτε. Δεν πρέπει να βάζουμε τα όρια μας. Μετά τι χαρακτήρα θα έχουμε? Θα είμαστε όλοι ίδιοι. Είδαμε επί σκηνής την κυρία Ζαμάνη να βγάζει την μπλούζα της ενώ τραγουδούσε. Και είναι κάτι που σχολιάστηκε έντονα στα social media, και επειδή είναι γυναίκα, αλλά και επειδή δεν έχει... Είναι γυναίκα, τι σημασία έχει αυτό? Γιατί αν ένας άντρας έβγαζε την μπλούζα του, πού θα ήταν το πρόβλημα? Δεν θα υπήρχε πρόβλημα, φαντάζομαι. Θα ήταν κάτι πιο συνηθισμένο τουλάχιστον. Γιατί είναι συνηθισμένο για έναν άντρα να βγάζει την μπλούζα του και όχι για μια γυναίκα? Γιατί είναι συνηθισμένο για έναν άντρα να κυκλοφορεί χωρίς μπλούζα και για μια γυναίκα όχι? Σχολιάστηκε αυτό. Είναι μια γυναίκα η οποία έχει παραπάνω κιλά. Παραπάνω κιλά σε σχέση με ποιον? Ποιο είναι δηλαδή το τέλειο, το κριτήριο, σε σχέση με τι? Όλα τα πράγματα είναι σε σχέση με κάτι. Τι πάει να πει παραπάνω κιλά? Και ποιος είσαι, οποιοδήποτε που θα κρίνει ποιος έχει παραπάνω και ποιος έχει λιγότερα κιλά? Λάθος. Δεν συμφωνώ. Ακούσαμε τον Παύλο Χαϊκάλη να λέει ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης θέλει να επιστρέψουν με μια θεατρική παράσταση. Πώς σε κάνει να αισθάνεσαι? Την κόψαμε την απάντηση. Ναι, δεν ακούσαμε το. Λοιπόν, εντάξει, είναι η Πινελόπη εδώ, που την είδα και χθες. Νομίζω δεν είναι το θέμα άντρας-γυναίκα, γιατί το χάνουμε. Δεν είναι, νομίζω, καθόλου σεξιστικό. Δεν έχει να κάνει με το φύλλο, έχει να κάνει μόνο με τα κιλά. Γιατί τα σχόλια από κάτω, αν είδατε, ανέφεραν άλλους καλλιτέχνες με παραπάνω κιλά από το μέσο όρο, για να το πούμε, για να μην ενοχλείτε. Γιατί η έκφραση παραπάνω και παρακάτω προφανώς έχει να κάνει με τι? Παραπάνω από τα δικά σου ή παραπάνω από τα δικά μου? Υπάρχει κάποιος δείκτης που είναι ο μέσος όρος? Υπάρχει να πάρουμε ως ιατρικός, ας πούμε. Ξυπνακίστηκα ο αποδεκτό. Από αυτό είναι. Όχι αποδεκτό. Άκου, το αποδεκτό είναι μια λάθος λέξη, γιατί αποδεκτά είναι όλα. Όταν θα έπρεπε να είναι όλα, δεν είναι όλα αποδεκτά, γιατί και ακόμα που κάνουμε αυτή τη συζήτηση για τα κιλά ενός ανθρώπου, πράγμα το οποίο είναι αμήχανο, που αισθάνομαι ότι τη συγκεκριμένη γυναίκα θα το βλέπει και θα λέει αυτό, καταλαβαίνεις. Δεν είναι θέμα δηλαδή, του γυναίκα. Εμείς όμως ότι το κουβεντιάζουμε, έστω το γυναίκα, έστω το άντρας, έστω τα κιλά, έστω τη ζυγαριά, όλο από μόνο του είναι προβληματικό. Μα το κουβεντιάζουμε για να πούμε ότι δεν θα έπρεπε να το κουβεντιάζουμε. Λάθος είναι. Δεν είναι. Είναι. Γιατί και πριν συζητάγαμε για τη γυναίκα η οποία, αν θα πρέπει να είναι σεξι και να έχει δίπλα το μωρό κτλ. Ναι, ναι. Αυτά τα στερεότυπα διαλύει συζητώντας τα. Στην ίδια κατηγορία. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.